Ένα σχόλιο για το σημερινό αποτέλεσμα απέναντι στην ΑΕΠ Κερμίου, όπου ήρθατε ισόπαλοι 1-1. Ένα ανταγωνιστικό μάτς. Μπορώ να πω παίξαν δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Από την πλευρά μας εμείς θεωρώ ότι κάναμε ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Για άλλο ένα παιχνίδι είχαμε υψηλά ποσοστά στην κατοχή της μπάλας. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Δυστυχώς είναι δεύτερο συνεχόμενο μάτς που νομίζω ότι η απειρία μας σε συνδυασμό με ότι τα παιδιά έχουν μπει λίγο στη διαδικασία του αποτελέσματος και χωρίς να το θέλουμε εμείς, γιατί το έχω ξαναπεί ότι δεν είναι αυτό ο σκοπός μας η βαθμοθυρία. Όμως επειδή είναι παιδιά, έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και λίγο το άγχος, λίγο η απειρία μας κάνει λίγο επιπέλους στην τελική μας απόφαση, είτε πρόκειται για φάση, για πάσα, είτε για να τελειώσουμε μια ενέργεια. Και αυτό μας κάνει, μας δημιουργεί ουσιαστικά να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά να σπατελάμε όλη αυτή την κυριαρχία μας χωρίς γκολ. Οπότε μοιραία, επειδή το ποδόσφαιρο συνήθως έτσι είναι, από μια στημένη φάση, από ένα φάουλ, δεχτήκαμε ένα κρύο γκολ που λέμε στο ποδόσφαιρο, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Αγχωθήκαν τα παιδιά ακόμα παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί συνέχιζαν χωρίς να αλλάξουν καθόλου το σκεπτικό μας ως παιχνίδι, παίζοντας ποδόσφαιρο, χτίζοντας επιθέσεις από πίσω. Καταφέραμε, ευτυχήσαμε, σοφαρίσαμε και ενδεχομένως, αν ήμασταν και λίγο πιο τυχεροί, να το παίρναμε πάλι το μάτς. Οπότε είμαι ευχαριστημένος γενικά από την παρουσία της ομάδας. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, εγώ σας έχω ξαναπεί, ακόμα και να χάναμε το σημερινό μάτς, θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Πάλι θα σας έλεγα ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα που είχαμε μέσα στο μάτς, εκτός λίγο από την επιπολαιότητα που έχουμε έξω από την περιοχή. Και ένα σχόλιο για την αντίπαλη ομάδα, την ΑΕΠ Κερμίου, όπου βλέπουμε φέτος το πρωτάθλημα θα πρωταγωνιστήσει από ό,τι φαίνεται. Πώς είδατε? Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ομάδα που και αυτή προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Οργανωμένη ομάδα, δουλεμένη ομάδα. Αρκετά γρήγορη ως ομάδα, οπότε δίκαια νομίζω είναι εκεί που είναι αυτή τη στιγμή. Και ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο του Αστέρα Βάρης που έρχεται να παρακολουθήσει αυτά τα νέα παιδιά και τι ευελπιστείτε να βλέπουν από εδώ και πέρα. Ουσιαστικά το ξαναλέω, τα παιδιά αυτά είναι από τις γύρω περιοχές. Ο κόσμος προφανώς παρακολουθεί τα παιδιά μας, όπως τα λέμε. Εμείς θέλουμε αυτά τα παιδιά να τα γαλουχίσουμε μέσα από την αντρική κατηγορία και μακάρι να μπορέσουμε να βγάλουμε αθλητές που θα παρτίσουν το αντρικό μας σωματείο που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική όσους περισσότερους μπορούμε. Εμείς αυτό που την πλευρά κάνουμε είναι να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό που εμείς κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να παίζουμε όσο το δυνατόν πιο σωστό ποδόσφαιρο μαθαίνοντας αυτά τα παιδιά.